δεν θα δώσετε και τόσο σκληρή μάχη για το χρέος. Δηλαδή ότι θα αρκεστείτε ενδεχομένως το Eurogroup της Τρίτης να πάρετε την αξιολόγηση για το βασικό κορμό των μέτρων, για το εφεδρικό πακέτο και βεβαίως θα σηματοδοτήσει την εκταμείευση των χρημάτων και θα παραπαινθεί το χρέος, έτσι τουλάχιστον θυμολογείται ή υπάρχουν πληροφορίες, για την επόμενη αξιολόγηση τον Οκτώβριο. Η κυβέρνηση θα συνδέσει κατά απόλυτο τρόπο την όλη αξιολόγηση με τη βιωσιμότητα του χρέους. Ένα. Και δύο, η πρόταση η οποία δημοσιεύεται σήμερα στη Wall Street Journal και είναι πρόταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σας βρίσκει σύμφωνος? Δεν θα με βρείτε σύμφωνοι στη σκληρή μάχη. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι έχει δώσει σκληρή μάχη για το χρέος πολύ καιρό τώρα. Αποτέλεσμα της σκληρής αυτής μάχης είναι και η αποτύπωσή του το ότι μετά την πρώτη αξιολόγηση θα συζητήσει μια ουσιαστική συζήτηση για το χρέος από την συμφωνία του Ιουλίου. Και προφανώς για μας αποτελεί κεντρικό ζήτημα με βάση το οποίο θα κριθεί και η πορεία της χώρας για τα επόμενα πολλά χρόνια. Επομένως, είναι σταθερή η προσήλωση της κυβέρνησης στη μάχη για το ελληνικό χρέος και την αποκατάσταση μιας βιωσιμότητας αυτού. Σε αυτό το Eurogroup επίσης έχει αποτυπωθεί από την απόφαση του προηγούμενου Eurogroup ότι θα υπάρξει συζήτηση και κάποια απόφαση όσον αφορά τις τρεις χρονικές περιόδους που γίνεται στη συζήτηση για τα άμεσα, μέσο και μακροπρόθεσμα μέτρα τα οποία θα ληφθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους διαχρονικά. Αυτό σημαίνει ότι σε μια άμεση περιμένουμε από αυτό το Eurogroup να μιλήσει για την άμεση και μέσο πρόθεσμη απόφαση σχετικά με το χρέος. Περιμένουμε στα άμεσα μέτρα λύσεις οι οποίες θα ευνοούν τη διαχείριση του χρέους. Στα μέσο πρόθεσμα μέτρα τα οποία θα ξεκινούν μετά το 2018 αναμένεται να αποτυπωθεί ο δικός χάρτης από αυτό το Eurogroup. Βεβαίως, για το μάκρο πρόθεσμο διάστημα είναι μια μεγαλύτερη συζήτηση. Από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήταν σαφής η θέση του από πάρα πολύ καιρό, από χρόνια, ότι και ήταν σημείο συμφωνίας με το Δουνουτού, ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Σε αντίθεση με την προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση, η οποία υποστήριζε ότι είναι βιώσιμο το χρέος και στηνόταν για ένα success story με κάποια μέτρα που ενδιάμεσα περνόταν με βάση τα μνημόνια, η αντίθεση μας ήταν σαφής. Από εδώ και μετά, βέβαια, οι δύο απόψεις κυρίως μεταξύ Ευρωπαίων και Δουνουτού δεν βρίσκονται σε σύμπνοια, υπάρχει μια διαφορά και μένει, μαζί και με τη δική μας συμβολή φυσικά στη συζήτηση, να δούμε αυτές οι διαφορές πώς θα συγκλίνουν ούτως ώστε να πάρθει αυτή η τελική απόφαση. Σας είπα ότι πιστεύαμε πάντα ότι η απόψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήταν στη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά το θέμα του ελληνικού χρέους. Εν όψη της ψήφισης των νέων προαπαιτούμενων παρατηρούμε μια κλιμάκωση στην αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση. Ωστόσο, διαβάζουμε σήμερα στην Καθημερινή ότι στη Νέα Δημοκρατία εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπερψηφίσουν τις διατάξεις που αφορούν το νέο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων και τη διαχείριση των λεγόμενων κόκκινων δανείων. Θα ήθελα ένα σχόλιο επ' αυτού, καθώς και θα ήθελα και ένα σχόλιο για τις νέες αποκαλύψεις σε σχέση με τις συνομιλίες που βγήκαν χθες στη δημοσιότητα μεταξύ εμπλεκόμενου σε ιστορία, σε υπόθεση εκβιασμού και του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Όσον αφορά το δεύτερο, παραμένουμε στην αρχική μας τοποθέτηση όσον αφορά τις συνομιλίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, αυτές τις οποίες περιγράφεται. Περιμένουμε από τη Νέα Δημοκρατία απαντήσεις όσον αφορά τις σχέσεις της με το κύκλωμα των εκβιαστών και τα τιμολόγια τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ερωτήσεις οποίες στρέφουμε προς την αντιπολίτευση εδώ και πολύ καιρό. Η απάντησή της το προηγούμενο διάστημα, αλλά και αυτό το, και μετά το συγκεκριμένο γεγονός, η απάντηση είναι μια εκοφαντική σιωπή. Περιμένουμε λοιπόν ακόμη απαντήσεις οι οποίες δεν οφείλονται σε εμάς, οφείλονται κυρίως προς τον ελληνικό λαό.
Όσον αφορά την στάση της Νέας Δημοκρατίας στην επικείμενη ψήφιση του νομοσχεδίου, αν είναι έτσι, τότε πρόκειται για μια τεράστια στροφή στην στάση της Νέας Δημοκρατίας και θα πρέπει να μας πει ποια από τις στάσεις της, η πριν ή η μετά, είναι αυτή η οποία την εκπροσωπεί πραγματικά. Διακρίνουμε ένα ίχνος υποκρισίας, τη στιγμή που βλέπει ότι η Ελλάδα περνάει σε μια άλλη τροχιά, για να μην εκτεθεί εντελώς. Σας θυμίζω ότι μέχρι χθες ακούγαμε για τα σπίτια που βγαίνουν στο σφυρί, για τα όρνια και τους γήπες τα οποία έρχονται να κατασπαράξουν την ελληνική οικονομία, τις τράπεζες, τα δάνεια κλπ. Αυτά τα ακούσαμε μέχρι χθες. Θα πρέπει η ίδια να εξηγήσει γιατί μεταβάλλει σήμερα τη συμπεριφορά της. Κατά τη δική μας εντύπωση δεν πρόκειται παρά μια υποκριτική στάση, μια διπρόσωπη αντιπολίτευση η οποία δεν στέκεται αντάξια της στιγμής και της σοβαρής συγκυρίας για τη χώρα. Ένας. Κύριε εκπρόσωπε... Να λέτε λίγο ναι. Μόνο Γκαντώνα... Για την καταγραφή. Γκαντώνα από το Κόντρα. Επειδή επί της ουσίας η πρώτη αξιολόγηση ολοκληρώνεται, ήθελα να μας πείτε αν θα πρέπει να περιμένουμε σύντομα ανασχηματισμό και αν η κυβέρνηση θα επιδιώξει ευρύτερες πολιτικές συμμαχίες. Ευχαριστώ. Όπως είπατε, ολοκληρώνεται η αξιολόγηση, ακολουθεί η εκταμίευση, η οποία αναμένεται εντός του Ιουνίου. Εκταμίευση που αφορά και τις δανειακές υποχρεώσεις της χώρας, αλλά και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες, που όπως προανέφερα αναμένεται να δώσουν και μια πολύ μεγάλη ανάσα στην ελληνική οικονομία. Ο επόμενος στόχος, όπως δήλωσε και ο Πρωθυπουργός στη πρόσφατη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι η επιτάχυνση κυβερνητικού έργου με μέτρα και νομοσχέδια τα οποία αφορούν την ανάπτυξη και την πορεία της χώρας την επόμενη μέρα της αξιολόγησης, ξεκινώντας από τον αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος είναι ήδη στην διαβούλευση. Έχει επίσης προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό ότι θα υπάρξει ένα άλλο Υπουργικό Συμβούλιο στο επόμενο διάστημα, μετά από αυτά τα οποία προαναφέραμε, που θα αφορούν μέτρα, παρεμβάσεις, αλλά και νομοθετικό έργο, το οποίο θα στοχεύσει ο κάθε υπουργός και στο οποίο στο επόμενο διάστημα καλείται να υλοποιήσει το άμεσο επόμενο διάστημα, το οποίο θα ορίσει ο Πρωθυπουργός με βάση τον οδικό χάρτη αυτό που θα χαρακτεί. Επομένως, αυτά είναι τα επόμενα βήματα που έχει αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Όσον αφορά το αν επίκειται αξιολόγηση ή όχι, προς το παρόν δεν φαίνεται ότι επίκειται ανασχηματισμός. Ωστόσο, αυτό είναι αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα το αποφασίσει και θα το υλοποιήσει όπου το εκείνος εκτιμήσει ότι είναι απαραίτητο. Καλογεροπούλου από τα Παραπολιτικά. Κύριε εκπρόσωπε, το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει μία συζήτηση σχετικά με τον εκλογικό νόμο. Η κυβέρνηση σκοπεύει να ανοίξει τη συζήτηση με τα κόμματα το επόμενο χρονικό διάστημα για την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Το θέμα του εκλογικού νόμου αποτελεί και η αλλαγή του, αποτελεί μία από τις βασικές εξαγγελίες της κυβέρνησης, σας θυμίζω από τις προγραμματικές δηλώσεις. Και μάλιστα σε χρόνο ο οποίος να είναι μακριά από εκλογές, ούτως ώστε να μην θεωρείται ύποπτο. Πράγμα το οποίο βλέπαμε στα προηγούμενα πολλά χρόνια να συμβαίνει, παραμονές εκλογών να κόβονται και να ράβονται εκλογικοί νόμοι στα μέτρα του συμφέροντος της εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτό δεν θα συμβεί, θα ανοίξει εγκαίρως μια τέτοια συζήτηση. Ο κύριος Κουρουμπλής εξετάζει ενδεχόμενα, κάνει διερεύνηση όπως είχε εντολή και από τον Πρωθυπουργό. Όλα αυτά θα συζητηθούν στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα, προκειμένου τελικά να ολοκληρωθεί μια πρόταση εκ μέρους της κυβέρνησης, η οποία θα μπει βεβαίως και σε διάλογο, δημόσιο διάλογο, με όσους φορείς και κόμματα απαιτείται για μια τόσο σοβαρή συζήτηση. Επομένως, είναι για το επόμενο διάστημα, αναμένεται με αυτόν τον τρόπο που σας περιγράφω. Επ' αυτόν, Μακρυγιάννης, από το πρώτο θέμα. Επ' αυτόν που είπατε, κυρία Γεροβασίλη, θα ήθελα
λίγο περισσότερες πληροφορίες για τον ανασχηματισμό, δηλαδή να τον περιμένουμε το Σεπτέμβριο, γιατί πολλή συζήτηση γίνεται. Θα πρέπει να είμαι πρωθυπουργός για να σας απαντήσω γι' αυτό και δεν είμαι. Ναι, εξετάζεται εκεί, έτσι, όπως τα κουβεντιάζετε στην κυβέρνηση, να αξιοποιήσετε για παράδειγμα στον ανασχηματισμό πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ ή από άλλους χώρους της κεντροαριστεράς? Και δεύτερον, για τον εκλογικό νόμο, έτσι όπως το είπατε ή έτσι όπως γίνεται η συζήτηση, άκουγα τον κύριο Κουρουμπλή χθες, θα θεσμοθετηθεί απλή αναλογική ή θα παραμείνει το μπόνους έστω και σε μικρότερο αριθμό? Σας είπα ότι σκέψεις, απόψεις και τα λοιπά υπάρχουν. Έχει και προσωπικές απόψεις και ο κύριος Κουρουμπλής φυσικά, οι οποίες νομίζω ότι είναι σημαντικές εκ μέρους του Υπουργού Εσωτερικών. Όμως, μέχρι αυτό να αποτελέσει, μετά από τη συζήτηση που πρέπει να γίνει στα αρμόδια όργανα, πρόταση της κυβέρνησης, νομίζω ότι ό,τι πω εγώ αυτή τη στιγμή θα είναι μια υπόθεση και δεν θα αποτελεί την πλήρη αλήθεια. Επομένως, καλό να είναι σε αυτή τη συζήτηση να μείνουμε μέχρι εδώ, ακριβώς γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η πρόταση την οποία θα καταθέσει η κυβέρνηση. Με συγχωρείτε, απλώς ο κύριος Κουρουμπλής εξέφρασε μια άποψη. Λέει ότι ναι, δεν θα καταργήσουμε τον πόνους γιατί δεν μπορεί να κυβερνηθεί η χώρα. Ο κύριος Κουρουμπλής εξέφρασε σε όλο αυτό το διάλογο που γίνεται ήδη δημοσίως τις προσωπικές του απόψεις, το τόνισε και ο ίδιος, ότι σε κάθε περίπτωση αυτά τα οποία διατυπώνει είναι οι προσωπικές του απόψεις, οι οποίες είναι και σεβαστές βεβαίως, αλλά δεν είναι η τελική πρόταση η οποία θα κατατεθεί εκ μέρους της κυβέρνησης. Το επ' αυτού είναι. Επειδή μιλούσαμε σήμερα το πρωί στον Φλάσ με τον κύριο Κρουπλή, ανέφερε επίσης ότι θα σπάσει η περιφέρεια της Β' Αθηνών σε 4 περιφέρειες και ότι το ανώτερος αριθμός ανά περιφέρεια θα είναι οι 10 βουλευτές. Ισχύουν αυτά, έχουν συζητηθεί στη Βουλή? Έχω ήδη απαντήσει νομίζω για όλο αυτό και σας είπα ότι είναι απόψεις, είναι σκέψεις. Ο κύριος Κουρουμπλής βρίσκεται σε στάδιο και διερεύνησης και βεβαίως διαμορφώνει και την προσωπική του άποψη, όπως ο ίδιος το λέει. Αλλά σας λέω ότι μέχρι να ολοκληρωθεί μια τέτοια συζήτηση με τους τρόπους του, θεσμικό τρόπο με τον οποίο επιβάλλεται να γίνει, δεν μπορεί να θεωρείται τίποτε από όλα αυτά δεδομένο. Ότι απασχολεί το θέμα οι μεγάλες εκλογικές περιφέρειες κτλ. Βεβαίως ένα ζήτημα το οποίο χρονίως απασχολεί. Αλλά δεν θα απαντηθεί σήμερα και από μένα το τι θα συμβεί σε αυτή την πρόταση η οποία τελικά θα κατατεθεί. Κυρία Εκπρόσωπε, ένα ερώτημα για το προσφυγικό, γιατί και σήμερα υπάρχουν ρεπορτάζ τα οποία περιγράφουν περίπου δραματικές καταστάσεις στα κέντρα κράτησης όπως στη Μαλακάσα. Και επειδή η κυβέρνηση το τελευταίο χρονικό διάστημα θέτει χρονικά όρια και για την απελευθέρωση της ηλεκτρονικής γραμμής της Ιδωμένης, τα οποία τελικώς διαψεύδονται, αλλά και για την εκένωση του Πειραιά, θα ήθελα να μάθω εάν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία που μπορείτε να διαβεβαιώσετε στον ελληνικό λαό ότι η σιδηροδρομική γραμμή της Ιδωμένης θα απελευθερωθεί, θα τεθεί σε απρόσκοπτη λειτουργία και πότε θα εκκαινωθεί ο Πειραιάς. Δεν είμαι σε θέση να σας πω συγκεκριμένες ημερομηνίες. Ξέρω ότι από το κύριο μέλημα των συναρμοδίων όσον αφορά τη διαχείριση του προσφυγικού είναι το ζήτημα της Ιδωμένης, του Πειραιά, αλλά και η βελτίωση συνθηκών σε όλα τα υπόλοιπα κέντρα φιλοξενίας των προσφύγων. Και ότι ο ρυθμός ο οποίος ακολουθείται είναι επιταχυνόμενος προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά τα μεγάλα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν ουσιαστικά, γιατί πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί χρήζουν μιας ανθρώπινης μεταχείρισης στη χώρα μας με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Υπήρξαν δυσκολίες, υπήρξαν εμπόδια, υπάρχουν ακόμα, είναι σύνθετο το ζήτημα. Ωστόσο, επιταχύνει η κυβέρνηση και οι συναρμόδιοι υπουργοί το έργο τους προς αυτή την κατεύθυνση. Επειδή, όπως είπατε, κυρία εκπρόσωπε, ο μηχανισμός για την ρύθμιση του χρέους, όπου θα είναι ένας μηχανισμός που θα το καθιστά βιώσιμο, δεν θα εξαρτάται από τον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών, δηλαδή θα υπερβαίνει τον ορίζοντα μιας τετραετίας, μιας κυβερνητικής θητείας. Θέλω να σας ρωτήσω αν η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός θα καλέσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά της αξιωματικής αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν, ακόμα και να υπερψηφίσουν το μηχανισμό αυτόν, επί τη βάση του ότι υπερβαίνει μια κυβερνητική θητεία, και να τοποθετηθούν γενικότερα για την ρύθμιση του χρέους που θα φέρει η κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο μηχανισμός αυτός δεν ξεπερνάει μία κυβέρνηση ή δεύτερη κυβέρνηση. Είναι ένας αυτόματος μηχανισμός που κρίνουμε εξαιρετικά σημαντικό το ότι αυτομάτως θα ενεργοποιείται
την ώρα που θα αποκλίνει από το στόχο που είναι η βιωσιμότητα του χρέους. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και ότι δεν θα εξαρτάται από προσωπικές απόψεις. Όσον αφορά το θέμα που βάζετε τη συζήτηση, δυστυχώς η αντιπολίτευση και η ιδιαίτερη αξιωματική αντιπολίτευση έχουν επιλέξει να απέχουν από το διάλογο για τα μεγάλα εθνικά ζητήματα και μέχρι σήμερα έχουμε δει μια πολιτική διαστρέβλωσης, επίθεσης, βασιζόμενη βεβαίως και σε αρκετό κυτρινισμό, προκειμένου να φθείρουν την κυβέρνηση. Σας θυμίζω ότι μέχρι χθες προχθές το αίτημα ήταν φύγετε, εκλογές κλπ. Και κανένας διάλογος με μια κυβέρνηση η οποία ακολουθεί αυτόν τον δρόμο. Με μια τέτοια αντιπολίτευση δεν νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια διαλόγου, όχι γιατί εμείς δεν τα έχουμε απευθύνει. Σας θυμίζω και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος και από το βήμα της Βουλής προσφάτως απίφθινε και είπε ότι όποιος θέλει είναι στη διάθεση να συζητηθεί κτλ. Δεν είδαμε καμία τέτοια πρόθεση βεβαίως, διότι προφανώς ακόμη δεν έχουν συνειδητοποιήσει ή προσπαθούν να κάνουν τη στροφή με βάση το ότι είχαν επενδύσει στο ότι η κυβέρνηση αυτή δεν θα επιβιώσει. Τους χρειάζεται προφανώς ένας χρόνος για να συνειδητοποιήσουν ότι η κυβέρνηση είναι εδώ, είναι η κυβέρνηση τετραετίας, είναι αυτή που θα βγάλει τη χώρα από τα δύσκολα και θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτή την πολιτική. Αν προσαρμοστούν θα το δούμε, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπήρξαν αυτές οι προϋποθέσεις. Κυρία Εκπρόσωπε, έχει γίνει πάρα πολλής λόγος σχετικά με την εκδήλωση στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου και την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας και αν υπάρχει κάποια ενόχληση από το ΠΑΣΟΚ, αν σηματοδοτεί κάτι όλη αυτή η κίνηση. Το Ίδρυμα της Βουλής αποφάσισε μια εκδήλωση, όπως για πολλούς ιστορικούς ηγέτες της χώρας. Άλλη μία είναι αυτή η εκδήλωση. Νομίζω ότι αυτό όμως δεν είναι θέμα που αφορά την κυβέρνηση. Αυτό καθορίζεται από τη Βουλή, η οποία διαθέτει την αυτονομία της, με τους όρους που το Ίδρυμα της Βουλής αξιολογεί. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα που απασχολεί την κυβέρνηση αυτό. Μάνη από Euro Today. Περί του κόφτη η ερώτηση. Αν κατάλαβα καλά και χθες, και διορθώστε με όπου δεν έχω καταλάβει καλά, λέτε ότι μετά τα στοιχεία τέλη Απριλίου, τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία η κυβέρνηση πάνω κάτω θα τα ξέρει από το Δεκέμβρη, τον Απρίλιο θα πιστοποιούνται από τη Eurostat, είτε θα ενεργοποιηθεί ο κόφτης, με κόψιμο όλων των κωδικών, ανάλογα με το ποσοστό που θα κριθεί, είτε η κυβέρνηση θα μπει σε μια διαδικασία να βρει ισοδύναμα, τα οποία θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που θα κατατεθεί τον Οκτώβριο. Σωστά? Η ερώτηση είναι, θα φύγουν 10 μήνες χωρίς μέτρα, όταν θα έχει ήδη διαπιστωθεί απόκληση από το στόχο ήδη από τον προηγούμενο Δεκέμβρη, δηλαδή το έχουμε διαπιστώσει το Δεκέμβρη και θα περιμένουμε τον Οκτώβριο να περάσουμε μέτρα? Ναι, 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 ή χωρίς ισοδύναμα. Υπάρχει μια μικρή διαφορά εδώ. Να θυμίσω ότι αυτός ο μηχανισμός, ο αυτόματος μηχανισμός, δεν είναι τίποτε παραπάνω από μηχανισμός διατήρησης των συμφωνηθέντων της συμφωνίας του περασμένου Ιουλίου. Δεν θέτει τίποτα καινούργιο, δεν προσθέτει τίποτα, δεν αφαιρεί τίποτα, παρά μόνο παρακολουθεί το πώς εξελίσσεται και πώς υλοποιούνται αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε αυτός ο μηχανισμός, θα ήμασταν υποχρεωμένοι να είμαστε συνεχώς, να φτάνουμε τους στόχους που έχουμε συμφωνήσει και να παίρνουμε τα αντίστοιχα μέτρα, εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό. Απ' τη μία πλευρά είμαστε βέβαιοι ότι αυτός ο μηχανισμός δεν θα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί. Αυτό αποτυπώνεται με νούμερα, όχι επειδή το ελπίζουμε και όχι επειδή θα το θέλαμε, αλλά επειδή η πορεία της ελληνικής οικονομίας τον τελευταίο χρόνο αποτυπώνει ότι οι προβλέψεις με βάση και το στόχο που έχει μπει για χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα, που επαναλαμβάνω ήταν μία από τις επιτυχίες αυτής της διαπραγμάτευσης και αυτής της κυβέρνησης, κάνει εφικτούς τους στόχους. Και έτσι η εκτίμησή μας είναι ότι δεν θα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός. Απ' την άλλη πλευρά, εάν χρειαστεί αυτός ο μηχανισμός, σημαίνει ότι η κυβέρνηση αυτή έχει λίγο παραπάνω από ένα μήνα, από τη στιγμή που βγαίνουν τα στοιχεία της Eurostat, μέχρι το Μάιο δηλαδή, έχει κάτι παραπάνω από ένα μήνα για να αντιμετωπίσει προληπτικά, και αυτό ακριβώς είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτού του μηχανισμού, προληπτικά όποια μέτρα χρειαστεί να πάρει προκειμένου να διορθώσει χωρίς να περιμένει τον Οκτώβριο. Μπορεί να το κάνει προληπτικά. Έχει ένα μήνα και κάτι σε χρόνο από τη μέρα που αποτυπώνεται η εκτίμηση της Eurostat. Απ' την άλλη πλευρά,
να το κάνει και να το κάνει με μείγμα πολιτικής που η ίδια εκτιμάει, η κυβέρνηση δηλαδή. Και απ' την άλλη έχει τη δυνατότητα και αυτό να γίνει μια τροποποίηση του προϋπολογισμού σε συμφωνία με τους δανειστές τον Οκτώβριο μήνα, αυτό το οποίο περιγράψατε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει αυτό το διάστημα που μπορεί το Μάιο μήνα η κυβέρνηση να διορθώσει ούτως ώστε να μην ξαναέχει φαύλο κύκλο. Θα τα πάρει η κυβέρνηση και αναλόγως τι μέτρα είναι αυτά και αναλόγως πόσο πρόκειται να αποδώσουν, τι θα χρειαστεί. Αναλόγως θα κριθεί και το πότε θα ενεργοποιούνται. Παπαμιλτιάδου από το M&I. Κυρία εκπρόσωπη, είχατε πει προηγουμένως για το χρέος ότι θα υπάρξει αυτόματη ενεργοποίηση σε περίπτωση που υπάρχει απόκληση. Το λεγόμενο automatic reprofiling. Έχετε πάρει διασφαλίσεις ότι έχει κλειδώσει αυτό, γιατί ακούω ότι κάποιες χώρες θέλουν τώρα ο αυτόματος αυτός μηχανισμός να γίνει ημιαυτόματος, από τη μία, και από την άλλη να υπάρχουν παρεμβάσεις και διασύνδεση με τα δημοσιονομικά της χώρας μετά το 2018. Αυτό είναι το ένα και το άλλο για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αν κρίνω από την πρόταση που διέρευσε σήμερα σε ξένη εφημερίδα, το Ταμείο σκληραίνει ακόμα περισσότερο την στάση του και ζητάει ακόμα περισσότερα πράγματα. Δεδομένου ότι θα υπάρχει αυτό το roadmap που έχετε πει κι εσείς, εσείς τι διασφαλίσεις θα ζητήσετε για να μην αλλάξει κουβέντα όταν ολοκληρωθεί τέλος πάντων αυτός ο δικός χάρτης? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο σας είπα για την αυτόματη διόρθωση της βιωσιμότητας του χρέους είναι κάτι που αποτυπώθηκε από το προηγούμενο Eurogroup. Δεν είναι κάτι το οποίο το ελπίζουμε ή το πιστεύουμε. Είναι αποτυπωμένο. Γι' αυτό και το δεχόμαστε ως ένα από τα θετικά της απόφασης του προηγούμενου Eurogroup. Ωστόσο, το τι ακριβώς και πώς είναι το αντικείμενο συζήτησης το ακριβώς το επόμενο Eurogroup, από όπου και περιμένουμε θετικά αποτελέσματα, όπως σας είπα, που έτσι κι αλλιώς θα είναι κέρδος για τη χώρα. Είτε λιγότερο καταρχήν και περισσότερο μετά, είτε με όποιο μείγμα αποφασιστεί, θα σας θυμίσω ότι είναι μόνο κέρδος. Επομένως, έχουμε λόγους να είμαστε αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα του Eurogroup. Απ' την άλλη πλευρά, όταν λέτε σκληραίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τη θέση του, κοιτάξτε, τα μέτρα όσον αφορά την αξιολόγηση, δηλαδή τα μέτρα που ήμασταν υποχρεωμένοι να ψηφίσουμε, τα ψηφίζουμε και τελειώνουμε, δεν είναι αντικείμενο συζήτησης. Άρα το να σκληραίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την άποψή του για το χρέος, σας είπα και πριν, ότι είναι ένα θέμα το οποίο κάπου θα ισορροπήσει μεταξύ της άποψης Ευρωπαίων και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Προκειμένου το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως είναι και η επιθυμία των Ευρωπαίων, να είναι μέσα στο πρόγραμμα. Της πρότασης, αν είναι αυτή που έχει διαρρεύσει, αρχικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήθελε μία βιωσιμότητα του χρέους μέχρι το 2060. Τώρα, βάσει της πρότασης, πάει μέχρι το 2080 και ζητά επίσης αποπληρωμή. Την κάτω ξέρω το 15%. Την πρόταση. Απλώς δεν μπήκα σε αυτό, γιατί είναι μία πρόταση η οποία έγινε. Τη διαβάζουμε σήμερα, αλλά σας είπα ότι το τι θα συζητηθεί μέσα σε ένα Eurogroup είναι μια άλλη ιστορία σε σχέση με αυτό το οποίο κατατίθεται ή ακούγεται εκ των προτέρων. Άρα, κοντός ψαλμός. Ναι. θα το δούμε την επόμενη Τρίτη όλο αυτό. Επ' αυτού, είπατε ότι μερικώς ζορμπά από capital κεφάλαιο. Ευχαριστώ. Είπατε πριν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια συζήτηση μεταξύ του ΔΝΤ των Ευρωπαίων και ημών για την υπόθεση του χρέους και για το μείγμα που θα προτιμηθεί στο επόμενο Eurogroup. Εμείς, από ό,τι κατάλαβα να εννοήσατε, είμαστε σύμφωνοι με την οπτική του ΔΝΤ, με τη συγκεκριμένη πρόταση που διατυπώθηκε και που φάνηκε σήμερα. Παρ' όλα αυτά, η άλλη πλευρά είναι γνωστό ότι δεν είναι. Υπάρχει μια διαλυκυστίδα και είναι σε εξέλιξη μια συζήτηση. Σε αυτή τη συζήτηση, εμείς συμμετέχουμε με ποια πρόταση και σε ποια κατεύθυνση? Σας εξήγησα ότι θετικό το ότι η άποψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το χρέος είναι αυτή. Θετικό ότι οι Ευρωπαίοι έχουν αποδεχθεί εδώ και πολύ καιρό ότι θα συζητήσουν τη βιωσιμότητα του χρέους. Και σας θυμίζω ότι αυτό δεν είναι κάτι που έρχεται από τα παλιά. Είναι προϊόν της διαπραγμάτευσης της παρούσας ελληνικής κυβέρνησης. Επομένως, έχουμε εταίρους οι οποίοι έχουμε θεσμούς οι οποίοι συμφωνούν με το ότι αυτό πρέπει να γίνει διαχειρίσιμο και βιώσιμο.
Ωστόσο, γίνεται μια δουλειά και με τα Euro Working Group σε συζητήσεις περί αυτού, να ετοιμαστούν κάποια πράγματα, η οποία δεν είναι δυνατόν να συζητηθεί στην παρούσα συζήτηση σήμερα, με την έννοια ότι επίκειται η συνεδρίαση, όπου και πραγματικά θα ξετυλίξει την πρότασή του ο καθένας και θα γίνει η συζήτηση που πρέπει να γίνει. Και βεβαίως η ελληνική κυβέρνηση θα είναι εκεί και θα πει τη δική της άποψη, που όμως δεν θα ήταν δυνατόν να την πούμε σήμερα εδώ. Να είχα πει, συγγνώμη, αλλά είχα πει πριν. Χαίρετε, Χρήστος Τσιγκούρης από το Μέγκα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν κρατάτε τη σκληρή γραμμή, καταλαβαίνει κανείς, προς την αξιωματική αντιπολίτευση, αν και προς το ΠΑΣΟΚ συνεχίζετε να λέτε ότι συντάσσετε με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις ή αν υπάρχει περιθώριο σύγκρισης απέναντι σε αυτόν τον πόλο της λιτότητας, της ακραία δημοσιονομική πειθαρχία που υπάρχει και στην Ελλάδα και έχει επιβληθεί στην Ευρώπη, με δεδομένο ότι ο κύριος Τσίπρας θα πάει στο εξωτερικό με τους σοσιαλιστές, μιλάει μια χαρά, αλλά στην Ελλάδα φαίνεται ότι δεν υπάρχει κώδικας επικοινωνίας. Θα επιμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ προς αυτή την κατεύθυνση? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημά μου. Και ένα δεύτερο, θα ήθελα ένα σχόλιο για το γεγονός ότι με βάση την αντιπολιτευτική ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ, όλη την προηγούμενη χρονιά, μια από τις μεγάλες δυσλειτουργίες στην Ελλάδα ήταν η αναντιστοιχία έμεσων και άμεσων φόρων. Με τους έμεσους φόρους να είναι υψηλότεροι από κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης και να χρειάζεται ρύθμιση, δηλαδή, να υποχωρήσουν. Και φαίνεται ότι με το νομοσχέδιο κάτι τέτοιο δεν επιτυχάνεται, αλλά κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση. Αν έχετε κάποιο σχόλιο, δηλαδή, για τις επιλογές που γίνονται απέναντι σε μια. Κοιτάξτε. Όσον αφορά την πρώτη σας ερώτηση, είναι μια πολύ καλή ερώτηση για να την απευθύνετε και σε εμάς, αλλά είναι μια καλή ερώτηση και προς το ΠΑΣΟΚ αυτή. Παρεμπιπτόντως. Με την έννοια ότι δεν έχουμε δει καμία στιγμή μέχρι σήμερα την κυρία Γεννηματά και τον πολιτικό φορέα να μην είναι αγκιστρωμένη και να μην ταυτίζεται πλήρως με τη στάση και της δεξιάς παράταξης. Και μάλιστα έχει σχολιαστεί και από εμάς, αλλά και στο εξωτερικό, πόσο διαφορετική είναι η σοσιαλδημοκρατία, μια προσπάθεια που γίνεται σήμερα στην Ευρώπη να αλλάξει και να χαράξει μια γραμμή απέναντι στη λιτότητα και συζητάει μαζί μας, ενώ βλέπουμε ότι στην χώρα μας η στάση, η αντίστοιχη του ΠΑΣΟΚ, είναι, η στάση του ΠΑΣΟΚ είναι σε διάσταση και με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές. Αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα τα οποία καλείται να απαντήσει το ΠΑΣΟΚ και καλείται να τα επιλύσει για τον εαυτό του. Εμείς μέχρι σήμερα δεν είδαμε καμία διάθεση να συζητήσουμε ή να συμβάλλουν θετικά, ας πούμε, στην προσπάθεια αυτής της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο περιβάλλον μέχρι σήμερα. Αντίθετα, βλέπουμε, όπως σας είπα, την πλήρη ταύτιση με την νεοφιλελεύθερη και λαϊκίστικη όμως πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι Σιμεωνίδης από τα Επίκαιρα, το περιοδικό. Μια ερώτηση όσον αφορά το θέμα του πρώην πρέσβη της Βενεζουέλας. Ακούσαμε τις εξηγήσεις τις κυβερνητικές γύρω από το θέμα. Λειτουργήσε στην ουσία ο κύριος Τσίπρας τότε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ως ενδιάμεσος μεσάζων του Υπουργείου Εξωτερικών. Το ερώτημά μου είναι κατά πόσον, για οποιοδήποτε λόγο, είτε για λόγους εθνικού συμφέροντος, είτε για λόγους προάσπισης αριστεράς από επιθέσεις διαπλεκόμενων μέσων ενημέρωσης που την έχουν στοχοποιήσει, είναι ηθικό και πόσο αριστερό είναι να προβάλλονται, να προτάσσονται αυτοί οι λόγοι έναντι της προστασίας των γυναικών από τη σεξουαλική παρενόχληση? Κοιτάξτε να δείτε, στο θέμα αυτό νομίζω ότι έχει φτάσει στο απόγειο και η διαστρέβλωση και ο κυτρινισμός. Και βεβαίως δεν δίστασα να το χρησιμοποιήσει αυτό και η Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Λυπήθηκα που άκουσα την κυρία Μπακογιάννη και τον κύριο Μακουμουτσάκο να διαστρεβλώνουν και να λασπώνουν το χώρο. Το σημαντικό που προκύπτει από αυτή την επιστολή είναι ότι η επιστολή αυτή έγινε σε εποχή διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας με γνώστες στο Υπουργείο Εξωτερικών των συγκεκριμένων περιστατικών. Το ερώτημα λοιπόν θα ήταν τι δεν έκαναν αυτοί και χρειάστηκε να το κάνει ο κύριος Τσίπρας που ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να συμβάλλει στην απομάκρυνση, μετά την επιστολή αυτή, στην απομάκρυνση του πρέσβη της Βενεζουέλας. Νομίζω ότι έχει τεθεί σε τελείως λάθος βάση το θέμα αυτό. Η επιστολή του κυρίου Τσίπρα αποδεικνύει ακριβώς ότι παρενέβη για την απομάκρυνση του πρέσβη από τη χώρα μας. Και η ερώτηση θα έπρεπε να είναι διαφορετική. Με λύπη και απογοήτευση είδαμε άλλη μία φορά
τη Νέα Δημοκρατία να αλασπολογεί εις βάρος του Πρωθυπουργού της χώρας, ο οποίος έκανε το καθήκον του εκεί τη στιγμή και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συμπληρωματικά σε αυτό θα ήθελα, σε σχέση με την επιστολή, να μας εξηγήσετε σε τι ακριβώς συνίσταται η πολιτική ωριμότητα των θυμάτων της σεξουαλικής παρενόχλησης, γιατί υπάρχει αυτή η φράση στην επιστολή του Πρωθυπουργού. Κοιτάξτε, εδώ θα πρέπει να αντιληφθούμε, να πούμε και κάτι άλλο, το οποίο όφελε να το ξέρουν και αυτοί που μας κατηγόρησαν, ότι η διπλωματική γλώσσα έχει τους δικούς της κανόνες. Και είναι διαφορετικοί κανόνες. Ξέρουμε, μάθαμε ότι τα θύματα αυτής της ιστορίας επέλεξαν οι ίδιες να μην προβούν προς τη δικαιοσύνη, αλλά να το λύσουν αυτό το θέμα ενδοϋπηρεσιακά. Επ' αυτού προσωπική τους επιλογή. Και νομίζω ότι είναι λεπτά ζητήματα για να τα χειριζόμαστε με έναν τρόπο τέτοιο, ο οποίος λασπολογεί προς όλες τις κατευθύνσεις, ακόμα και προς τις εργαζόμενες. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να προφυλαχτούν και από όλο αυτό. Μία στάση λοιπόν διπλωματική με τη διπλωματική γλώσσα ευνοεί και αυτό το αποτέλεσμα για το οποίο με ρωτάτε. Δηλαδή την προφύλαξη και των εργαζομένων. Σιδέρης, Αθηναϊκό Πρακτορείο. Τις τελευταίες ημέρες έχει ανακύψει μια θεμελιώδης διαφορά και με πολύ μεγάλη οξύτητα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, καθώς ο Ερντογάν αρνείται, το έχει αποσαφηνίσει, να αλλάξει τον αντιτρομοκρατικό νόμο, γιατί αφορά τη στάση της Τουρκίας στο κουρδικό. Άρα έχει μπλοκάρει η άρση της βίζας που αναμένει η Τουρκία στο πλαίσιο της συμφωνίας. Αν εκφράζονται φόβοι ήδη ότι η συμφωνία μπορεί να καταρρεύσει σε λίγες μέρες, τον Ιούνιο. Πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λένε ότι στην περίπτωση αυτή, αναγκαστικά, η Ελλάδα θα μετατραπεί σε Λίβανο, δηλαδή με εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες, που δεν θα έχουν που να πάνε, καθώς τα σύνορα στα δυτικά είναι κλειστά. Η Ευρώπη επίσης παραδέχεται ότι δεν υπάρχει Plan B. Θα ήθελα να μου πείτε, αν έχει η κυβέρνηση Plan B, και αν ο Πρωθυπουργός μεθαύριο που θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για τη Σύνοδο θα συναντηθεί με τον Ερντογάν ή κάποιους άλλους αξιωματούχους και ηγέτες. Εντάξει, το πρόγραμμα δεν έχει καθοριστεί ακόμη του Πρωθυπουργού για την Κωνσταντινούπολη. Όσον αφορά αυτό που με ρωτήσατε, εμείς από την πλευρά μας υλοποιούμε όλα όσα χρειάζονται προκειμένου να τηρήσουμε τα συμφωνηθέντα. Ενώ τη Συμφωνία Ελλάδας-Τουρκίας, όπως και τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Περιμένουμε λοιπόν και από τους υπόλοιπους να είναι συνεπείς σε αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει. Παρακολουθούμε στενά το θέμα το οποίο περιγράφεται και βεβαίως ξέρουμε και όλοι ότι οι συνομιλίες αυτές συνήθως είναι και αποτελούν και μία διαπραγμάτευση μεταξύ των εμπλεκομένων προκειμένου το κάθε μέρος, ας πούμε, να είναι πιο κοντά, να αποκομίσει αυτά τα οποία θεωρούνται πιο κοντά για το συμφέρον της χώρας του. Παρακολουθούμε λοιπόν και ταυτοχρόνως υλοποιούμε και αναμένουμε να υλοποιήσουν και οι άλλοι τα συμφωνηθέντα. Έχουμε τελειώσει. Σας ευχαριστώ.